ελαιοπαραγωγούς, αγρότες δηλαδή. Ναι. Πάμε στην Ένωση. Κύριε Δραγασάκη, καλημέρα, καλή εβδομάδα σας. Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Κάνετε. Αύριο ανοίγει η διαδικασία αυτή η πλατφόρμα, mm-hmm. που μπορούν να προσέρχονται οι φίλοι αγρότες που δύναται να κάνουν τέτοια αίτηση για την αποζημίωση που έχει βγει για, για το λάδι. Να προσέρχονται. Αφορά τους κατά κύριο επάγγελμα αγρότες, άσχετα αν είναι συνταξιούχοι ή όχι, απαραίτητο είναι η κωδική του TaxisNet και το ΟΣΔΕ. Μάλιστα. Και το ΟΣΔΕ. Ναι. Να έχουν μαζί τους λοιπόν τους κωδικούς του TaxisNet. Μάλιστα. Και το ΟΣΔΕ. Ωραία. Αν δεν το έχουν, μπορούμε εδώ να το βρούμε. Βέβαια, μπορούμε να το βρούμε από τον ΕΠΚΠ. Ωραία, ωραία. Ναι. Λοιπόν, απλά χρειάζεται λίγο υπομονή, διότι πρέπει να τηρούμε λοιπόν, τα μέτρα ασφαλείας. Τώρα. Έρχονται εκεί, λέτε, κύριε Δραγασάκη. Μάλιστα. Έρχονται εκεί. Με τι κωδικό, ρωτάω εγώ. Να πατήσουμε το 6, δηλαδή το 1. Ναι, το 6 για οποιοδήποτε, διότι έχουμε και αγροεφόδια. Μπορεί να πούνε ότι έρχονται να πάρουν αγροεφόδια. Το 6, λοιπόν, στο 13033. Ναι. Πατάμε το 6, πάμε στην Ένωση και κάνουμε τα χαρτιά μας η κατά κύριο επάγγελμα αγρότε. Η κατά κύριο επάγγελμα αγρότε. Αυτοί που δηλώνουν στο Ε9 ελαιόδεντρα και έχουν κάνει και δήλωση εδώ καλλιέργειας ελιάς. Ωραία. Όχι όμως για αυτούς που είναι, ας πούμε, είναι ένας που είναι επιχειρηματίας και έχει τα κυριότερα εισοδήματά του. Εάν δεν είναι κατά κύριο επάγγελμα αγρότες, δεν δικαιούται τέτοια. Δεν δικαιούται. Ωραία. Τι ποσό λέμε τώρα για αυτούς που είναι, που εντάξει τώρα θα αποκλειστούν αρκετοί, δεν ξέρω πόσοι είναι. Ποικίλει ανάλογα τα στρέμματα που έχει ο καθένας. Δηλαδή. Μέχρι 10 στρέμματα είναι 30 ευρώ, μέχρι 15 είναι 40 ευρώ. Και καταλήγει μέχρι 45 ευρώ από 50 στρέμματα και πάνω. Ταξικό. Μικρή διαφοροποίηση, δεν είναι μεγάλη. Μάλιστα. Από 30 έως 50 λοιπόν είναι η κλίμακα των... Ναι. Δηλαδή, ας πούμε, ένας που έχει 15 στρέμματα, επί 30... Από 10 έως 15 φέρει πίν, πάει 400 ευρώ. Ναι, κάπως έτσι. Τι να πω, τα ούτως ή άλλως το βασικό είναι ότι αυτή η αποζημίωση μάλλον είναι κοροϊδία προς εμάς παρά πραγματική ανακούφιση ή οποιαδήποτε αποζημίωση. Δηλαδή το χαμηλότερο είναι 400 ευρώ, κύριε Δραγασάκη. Είναι το χαμηλότερο είναι 30 ευρώ το στρέμμα. Δηλαδή αν έχω ένα στρέμμα, κατά κύριο επάγγελμα, δεδομένου εδώ, δεδομένου εδώ ότι υπάρχουν μικροκαλλιεργητές, μικροϊδιοκτησίες, τα ποσά που θα πάρουν οι άνθρωποι θα είναι μηδαμινά. Ναι. Ήταν δηλαδή... η βενζίνα μια εβδομάδα, δηλαδή. Μάλιστα. Και έχει γίνει ολόκληρο πανηγύρι με αυτό το θέμα τώρα των αποζημιώσεων. Εντάξει, το λέω είναι κοροϊδία. Άσε που άρχισε πάρα πολύ να δοθεί, άσε που εξαγγελίες, προσδοκίες στην αρχή που άφησε ο Υπουργός ήταν διαφορετικές, διαφορετικού μεγέθους και καταλήγουμε σε αυτό το εξευτελιστικό ποσό. Μάλιστα. Οπότε έχουμε εικόνα πόσοι είναι. Από ό,τι βλέπουμε, Μαρία, και αν μου επιτρέπεις, και φέτος η χρονιά, παρόλο που υπήρχαν ελπίδες ότι θα πάει πολύ καλύτερα, ακούμε οι τιμές που κυκλοφορούν εδώ στο λάδι, είναι κάτω από 3 ευρώ, που σημαίνει ότι πάλι φέτος υπάρχει προβληματισμός. Μάλιστα. Τουλάχιστον από ό,τι μαθαίνω, η ποιότητα είναι καλή φέτος. Οπωσδήποτε τα η ποιότητα είναι καλή, διότι φέτος έγιναν παραπάνω ψεκασμοί, οι καιρικές συνθήκες ευνόησαν, δεν έκανε όψιμα καλοκαίρια. Ναι, υπάρχει καλύτερη ποιότητα φέτος, αλλά από ό,τι βλέπω η αγορά δεν προσφέρει υψηλή τιμή στο λάδι, ώστε να χαμογελάσει και λίγο ο παραγωγός. Να, μάλιστα. Και αυτό εκτιμώ ότι είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα. Μάλιστα. Από ποσότητες πώς το βλέπετε τουλάχιστον? Η περιοχή μας από ό,τι βλέπουμε και από ό,τι ακούμε υπάρχει λάδι. Ναι. Μάλιστα. Αρκετό. Υπάρχει λάδι λοιπόν, η τιμή είναι... Τώρα μπορεί να προτείνετε κάτι στους παραγωγούς να μην το δώσουν αμέσως το λάδι, να μου πεις τώρα αν αυτό κάποιος... Αυτό είναι θέμα το συνεταιρισμό, πώς θα διαχειριστούν το προϊόν οι συνεταιρισμοί. Να αποφασίσουν να κάνουν διαγωνισμούς, να κάνουν μία έρευνα αγοράς, διότι από ό,τι διαβάζω η Τινησία φέτος που είναι βασικός ανταγωνιστής σε φτηνά λάδια έχει πάρα πολύ μικρή παραγωγή.
Πρέπει να γίνει μία έρευνα αγοράς. Κάποιος τέλος πάντων να ενημερώσει υπεύθυνα γι' αυτό βέβαια, το θέμα. Δεν ξέρω εσείς αν μπορείτε να πείτε κάποια... Πάντως αυτά τα θέματα χρειάζεται ψυχραιμία. Ψυχραιμία και νυφαλιότητα. Ένας όμως που δεν έχει χρήματα να τη βγάλει, κύριε Δραγάσα, και είναι δύσκολο να το κρατήσει. Είναι τώρα ότι ένας μικρός παραγωγός θέλει να χαρζηλικωθεί, ας το πούμε έτσι, να καλύψει βασικά έξοδα, βασικές ανάγκες και αναγκάζεται να ευαισθητοποιήσει το προϊόν του όσο. Όταν πας και κάνεις τέτοια κίνηση, το σίγουρο είναι ότι χάνεις λεφτά. Μάλιστα. Τώρα, γίνει πολύ συζήτηση για το ότι ο ελιές, η συλλογή των ελαιοκάρπων. Αυτό είναι τώρα για το, γελιότητες, κυρία Τσαγκαράκη. Έχει τρομάξει ο κόσμος. Τι κάνουμε εκεί τώρα? Παίρνουμε τα μέτρα ασφαλείας, παίρνουμε τα μέτρα ασφαλείας, συμπληρώνουμε τα κατάλληλα έντυπα, φροντίζουμε οι εργάτες που παίρνουμε για να μας βοηθήσουν να έχουν τα νόμιμα έγγραφα και εγώ νομίζω ότι με αυτόν τον τρόπο δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Μισό τώρα, είναι μια οικογενειακή υπόθεση πολλές φορές. Βέβαια, πάω εγώ με τη γυναίκα, δηλαδή, με το παιδί μου, εσείς έχετε και παίρνω και έναν άλλο παππού να με βοηθήσει. Ωραία, δεν κινδυνεύει όμως η γυναίκα και το παιδί να φάει το πρόστιμο? Εάν παίρνουμε τα μέτρα, το πρόστιμο. Δηλαδή, το πρόστιμο, το για λόγο το πρόστιμο, δεν το κατάλαβα. Το ε9. Το έχει ένας. Δεν είναι, το έχει ένας. Αυτόν που είναι αλλά το... είναι οικογενειακή επιχείρηση. Και πόσα, δηλαδή αυτό δηλαδή το γνωρίζουν. Το παιδί μου που γιατί... θα έρθει να με βοηθήσει πρέπει να κρατάει το ε9 και να δηλώνει την καλλιέργεια που πάμε να μαζέψουμε. Μα αφού δεν θα υπάρχει, υπερβολή, ας πούμε, σε όλους το ε9 αυτό. Δηλαδή ένας θα το έχει. Αν, και δεν νομίζω τώρα θα ότι γίνει τώρα αυτό, γιατί ήδη έχουν πέσει τέτοια πρόστιμα. Δεν νομίζω ότι υπάρχει υπερβολικό ζήλος από τα όργανα αστυνόμευσης που ψάχνουν να βρουν αφορμή να επιβάλλουν πρόστιμα. Εγώ νομίζω ότι πρέπει να υπάρχει και υπάρχει, από ό,τι ακούω, κάποια ανοχή, ας το πούμε έτσι, σε αυτή τη διαδικασία. Ναι. Άρα δηλαδή θα είμαστε... Άρα ψυχραιμία. Και αν έχουμε υπερβάλλον ζήλο από όργανα της αστυνομίας, τι κάνουμε τώρα εδώ, γιατί υπάρχουν και αυτός ο κίνδυνος. Πρώτον χρειάζεται, για να μην λέμε τώρα άσχετα πράγματα, πρώτον πρέπει να παίρνουμε τα μέτρα ασφαλείας για να μην συνοσίσουμε, πάνω απ' όλα η υγεία μας. Το δεύτερο είναι ότι πρέπει να είμαστε νόμιμοι με τα σχετικά έγγραφα και κυρίως ο εργαζόμενος που είναι ή στο πίσω μέρος του αυτοκίνητου ή οπουδήποτε να παίρνει και αυτός τα μέτρα ασφαλείας αφενός και αφετέρου να έχει τα νομιμοποιητικά έγγραφα. Αυτά είναι τα βασικά. Όποιος καλύβει αυτά τα βασικά νομίζω ότι δεν έχει κανένα πρόβλημα. Μάλιστα. Λοιπόν, ωραία. Ένα ανάγκη μπορεί να πάει δύο φορές στο χωράφι. Αντί να πάρει πέντε άτομα μαζί, να πάει μία φορά και άλλη μία φορά. Μπορεί και έτσι να καλυφθεί αυτή η. Ναι, μιλάμε αυτό τώρα το για τους εργάτες γης που πρέπει να είναι νόμιμοι. Ναι. Και που είδαμε ότι πέσα πρόστιμα στα. Έχω ένα εργάτη μόνιμο που τον απασχολώ και αυτός θα με βοηθήσει και στην περισυλλογή των ελιών. Εντάξει, έχει τα σχετικά του έγγραφα, παίρνουμε τα μέτρα ασφαλείας και πάμε και κάνουμε τη δουλειά μας. Άστα. Ωραία. Οπότε, συνοψίζοντας, από αύριο προσέρχονται οι κατά κύριο επάγγελμα... Ναι, μόνο να προσέρχονται, γιατί δυστυχώς είναι μόνο 10 μέρες περιθώριο αφήνει το Υπουργείο για την υποβολή αυτών των αιτήσεων. Και αφορά μόνο το λάδι, όχι τα θερμοκήπια. Αυτό είναι άλλη για τα θερμοκήπια διαδικασία. Θα γίνει άλλη διαδικασία πιο μετά. Ωραία. Ωραία. Από 30 έως και 50 ευρώ λοιπόν είναι η ψαλίδα αναστρέμα, ανάλογα με τα στρέμματα που έχεις, πάει έτσι αναλογικά. Και είπαμε προσοχή στο δρόμο, να μην μεταφέρουμε τους εργάτες μας πάνω στην καρότσα, γιατί γι' αυτό πέσανε τα πρόστιμα νομίζω τις προηγούμενες ημέρες, και να έχουμε μαζί μας τα απαραίτητα έγγραφα ε9 που αποδεικνύει ότι είμαστε αγρότες. Τώρα, ναι, εντάξει, τι να πω. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω, κύριε Δραγασάκη. Καλημέρα, να έχετε. Καλημέρα επίσης. Αυτά με τη διαδικασία που ξεκινάει αναφορικά με τα χρήματα που...